Ωραία, να προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή. Είναι ο κύριος Μακρύς στη θέση της κυρίας Χατζίδου, ο οποίος θα μας μιλήσει για κάτι πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, για τις λοιμώξεις των βηματοδοτικών συστημάτων, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που πάντα απευχόμαστε να τις βρούμε μπροστά μας, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή τις βρίσκουμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσω, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Τζέι, αντί της κυρίας Χατζίδου, που έχει ένα πρόπτο. Οπότε απολογούμε εκ των προτέρων, γιατί ο χρόνος που είχα να προετοιμαστώ είναι μηδαμινός. Θα μιλήσουμε για τις λοιμώξεις των βηματοδοτικών και γενικά των εμφυτευμένων συστημάτων. Οι λοιμώξεις αυτές, όπως ξέρουμε, μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ζωή, ενώ να έχουν και σημαντικές δυσκολίες τόσο στη διάγνωση όσο και, στην αντιμετώπιση τους. Σχετικά με την επιδημιολογία, από διάφορα registry και μελέτες έχουμε ένα κειμενόμενο ποσοστό γύρω στο 2-3%, ίσως και μεγαλύτερο στο registry Danish. Στην παθογένεση των λοιμώξεων αυτών των εμφυτευμένων συσκευών συμπεριλαμβάνεται η επιμόλυνση των ηλεκτροδίων ή της γεννήτριας κατά την εμφύτευση, την αρχική ή μετέπειτα χειρισμών στη θήκη, καθώς και οι αιματογενείς λοιμώξεις. Συνήθως, ειδικά στο πρώτο καιρό μετά την εμφύτευση, συμμετέχουν σταφυλόκοκοι, είτε αούρεους, είτε κοαγκουλάσι αρνητικοί. Οι διάφορες οδηγίες και τα κονσένσους που έχουν εκδοθεί σχετικά με τις λοιμώξεις των συσκευών περιστρέφονται σε τρεις άξονες, την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των λοιμώξεων αυτών. Εδώ συνοψίζεται και το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας. Όσον αφορά τη διάγνωση, οι συστάσεις είναι να ακολουθούμε τα στάνταρ πρωτόκολλα πρόληψης των λοιμώξεων στο εργαστήριο. Η αντιβίωση, η προεπεμβατική, έχει θέση. Εδώ προτείνεται και φαζολίνη, αλλά και η βανκομικίνη, όπως χρησιμοποιείται ευρέως. Σε υψηλού κινδύνου ασθενείς έχει θέση ο αντιμικροβιακός φάκελος, ενώ πολύ πολύ μεγάλη σημασία είναι και η πρόληψη του αιματώματος. Σχετικά με τη διάγνωση, μεγάλη βαρύτητα στη φυσική εξέταση της περιοχής της θήκης, καθώς και γενικότερα το ασθενούς για δευτερογενή σημεία αιματογενούς λίμωξης. Και βέβαια οι τεχνικές απεικόνησης έχουν εδώ πολύ σημαντικό ρόλο, όπως το δισοφάγιο υπερηχογράφημα, καθώς και το PET-CT. Ενώ για την αντιμετώπιση, πολύ σημαντική η πρώιμη σκέψη για εκφύτευση του συστήματος, του βηματοδοτικού είτε του απεινιδοτικού, η αντιβιωτική αγωγή βεβαίως, καθώς και οι νεότερες συσκευές που σε ασθενείς που έχουν υποστεί εκφύτευση συσκευής μπορούν να εμφυτευτούν γρηγορότερα, όπως ο leadless βηματοδότης ή και άλλες συσκευές, όπως ο υποδόρειος απεινιδωτής, που μειώνουν τον κίνδυνο κυρίως συστηματικής λοιμώξης. Η πρόληψη έχει να κάνει με μέτρα πριν από την εμφύτευση, μέσα στην εμφύτευση, κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης, καθώς και μετά. Οι παράγοντες κινδύνου, συγγνώμη για το, είναι λίγο πυκνός έτσι ο πίνακας, για τις λοιμώξεις, σχετίζονται στους παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, τους παράγοντες που σχετίζονται με την επέμβαση, καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται με το είδος της συσκευής που εμφυτεύεται, και είναι
αυτοί που μπορούν να μεταβληθούν και αυτοί που δεν μπορούν να μεταβληθούν. Επιγραμματικά, στους παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, ο πυρετός πριν την εμφύτευση είναι ένας παράγοντας κινδύνου σοβαρός. Οι διαταραχές του δέρματος, η κάλυψη, το bridging με υπαρήνη που δεν θα πρέπει να γίνεται, καθώς και η χρήση αντιπυκτικών. Στους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την επέμβαση την ίδια, ο παραμένος χρόνος της επέμβασης, η δημιουργία αιματώματος, οι προηγούμενες επεμβάσεις, η εμπειρία του εμφυτευτή, καθώς και η παρουσία προσωρινού ηλεκτροδίου, είναι παράγοντες. Ενώ σε σχέση με τη συσκευή, η κοιλιακή θήκη είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας λοιμόξεως. Σχετικά με τους παράγοντες που δεν μεταβάλλονται, είναι οι συνοσιρότητες κυρίως του ασθενούς, δηλαδή η παρουσία τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας, χρήση στεροειδών, ιστορικό παλαιότερης λίμωξης, χαπ, καρδιακής ανεπάρκειας και διαβήτη. Η ανάγκη να επανατοποθετηθεί το ηλεκτρόδιο και αυτό προδιαθέτει σε λοιμώξεις, είτε να αντικατασταθεί η συσκευή, καθώς και το είδος συσκευής με τις συσκευές με περισσότερα ηλεκτρόδια να έχουν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. Σχετικά με τα μέτρα πριν από την εμφύτευση, θα πρέπει να γίνεται... το patient selection έχει να κάνει πιο πολύ με το να υπάρχει σαφής ένδειξη για την εμφύτευση της συσκευής. Είτε μιλάμε για την αρχική εμφύτευση, είτε μιλάμε για την επανεμφύτευση μετά από αφαίρεση, όπου ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό ασθενών, όταν γίνεται re-evaluation της ένδειξης, βρίσκουμε ότι ίσως να μην χρειάζεται πάλι τη συσκευή. Θα πρέπει να γίνεται καλός έλεγχος των παραγόντων του ασθενούς, όπως ο διαβήτης, η ρύθμιση του διαβήτη. Τώρα για τους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπυκτικά και είπαμε ότι είναι σημαντικός παράγοντας της δημιουργίας αιματώματος, ο οποίος αυξάνει πάνω από 8 με 9 φορές τη πιθανότητα λοιμώξεων. Είχαμε τις μελέτες, την Bruce Control 1 και την Bruce Control 2, που συνέκριναν τις τακτικές σχετικά με την βαρφαρίνη και τα NOAC. Η πρώτη με τη βαρφαρίνη έναντι του bridging και η δεύτερη με τη συνεχόμενη χορήγηση NOAC έναντι της διακοπής τους. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι το bridging με υπαρίνη δεν θα πρέπει να γίνεται. Σχετικά με τα NOAC, η διακοπή τους είτε η μη διακοπή τους δεν είχε κάποια διαφορά και επαφίεται στην κρίση του εμφυτευτή, ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη του βέβαια και τους θρομβωτικούς παράγοντες όπως το CHA2DS2-VASCOR για το χειρισμό των NOAC πριν από την επέμβαση. Βεβαίως η εκπαίδευση του προσωπικού που παίρνει μέρος στην εμφύτευση. Συστήνεται το ξύρισμα της περιοχής που θα γίνει η εμφύτευση να γίνεται με ηλεκτρικά clippers παρά με ξυράφι και βέβαια ισχύει ότι έχουμε την προεπεμβατική αντιβιωτική θεραπεία είτε με κεφαζολίνη είτε με βανκομικίνη. Εδώ με την παρατήρηση ότι η βανκομικίνη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η λήψη της 90 λεπτά πριν από την εμφύτευση. Σχετικά με την ίδια την επέμβαση, θα πρέπει να γίνεται φυσικά καλός χειρουργικός καθαρισμός της περιοχής με διάλειμμα χλωρεξιδίνης. Θα πρέπει να είναι σωστή η χειρουργική τεχνική. Εδώ συστήνεται να μην χρησιμοποιούνται γάντια με πούδρα και να μην γίνεται εάν υπάρχει αναρρόφηση του αιματώματος με σύριγγα, ενώ έχει θέση και ο αντιβιωτικός φάκελος, κυρίως σε ασθενείς που
έχουν πολλούς παράγοντες που μπορούν να προδιαθέτουν σε λίμωξη. Σχετικά με τα μέτρα μετά την επέμβαση, δεν ωφελούν, όπως φαίνεται, τα αντιβιωτικά μετά την επέμβαση, όπως φάνηκε από τη μελέτη PADIT. Θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα του τραύματος, κυρίως με πιεστική επίδεση για να αποφευθεί το αιμάτωμα, ιδίως σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπυκτικά, και θα πρέπει να αποφεύγεται όσο δυνατόν η πρώιμη επανεπέμβαση στη θήκη. Πάλι και σχετικά με τη διάγνωση παλιπυκνός πίνακας, διάφορα κριτήρια για την διάγνωση είτε της λίμωξης της θήκης είτε της αιματογενούς λίμωξης, μπορεί να προσβάλλει τα ηλεκτρόδια είτε κάποια βαλβίδα. Πάλι έχουν θέσει εδώ οι καλλιέργειες βέβαια και οι απεικονιστικές τεχνικές με το διεισοφάγιο και το PET-CT για να καθορίσουμε αν είναι βέβαιη, πιθανή ή μη πιθανή η διάγνωση της λίμωξης της συσκευής. Όπως προαναφέρθηκε, οι απεικονιστικές τεχνικές για τη διάγνωση της λίμωξης, το διεισοφάγιο, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να διαγνώσει περισσότερες φορές τη μάζα λιμώδους αιτιολογίας ή μη λιμώδους αιτιολογίας, καθώς και το PET-CT, το οποίο μπορεί να έχει μειωμένη ευαισθησία, κυρίως σε περιπτώσεις μικρού φορτίου λίμωξης ή όταν έχουν ληφθεί αντιβιωτική, όταν έχει ληφθεί αντιβιωτική θεραπεία. Καινούργιες μοριακές τεχνικές μπορεί να έχουν θέση, όπως και οι δείκτες φλεγμονής και οι δείκτες λίμωξης, σαν την προκαλσιτονίνη, πάλι εδώ με περιορισμένη χρησιμότητα, όχι με περιορισμένη ακρίβεια όσον αφορά τη διάγνωση της λίμωξης. Τώρα, σχετικά με την αντιμετώπιση των λοιμώξεων όταν συμβαίνουν, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι την πρώιμη αφαίρεση του βηματοδοτικού ή του επινητωτικού συστήματος, μακροχρόνια αντιβιωτική αγωγή, όσο δυνατόν να καθυστερήσει η επανεμφύτευση της συσκευής και ή δυνατόν να χρησιμοποιηθούν συσκευές ειδικά σε ασθενείς με μεγάλο κίνδυνο, όπως οι leadless βηματοδότες. Ένας αλγόριθμος, πάλι ίσως φαίνεται κουραστικός, σχετικά με την αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Χωρίζονται βάσει του αν υπάρχει λίμωξη της θήκης μόνο, είτε αν υπάρχει λίμωξη αιματογενής των ηλεκτροδίων είτε των βαλβίδων. Πάλι θέση έχουν οι καλλιέργειες, οι απεικονιστικές μέθοδοι με το διαθωρακικό, το διεισοφάγιο υπερηχογράφημα και το PET-CT όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία στη λίμωξη. Και η κατάληξη αυτών είναι συνήθως όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη να εκφυτευτεί η συσκευή και να επανεξεταστεί η εμφύτευση νέας. Τα μηνύματα της παρουσίασης είναι όσον αφορά την πρόληψη, τα γνωστά, τα στάνταρ μέτρα πρόληψης μέσα στο εργαστήριο και κυρίως μεγάλη σημασία η πρόληψη του αιματώματος. Όσον αφορά τη διάγνωση, η λεπτομερής φυσική εξέταση καθώς και οι απεικονιστικές μέθοδοι και όσον αφορά την αντιμετώπιση, η πρώιμη εκφύτευση του συστήματος καθώς και η σκέψη για διαφορετικού τύπου συσκευές στην επανεμφύτευση. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρουσίαση και για το μικρό χρόνο προετοιμασίας που μας είπατε. Νομίζω ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να περάσει. Καταρχήν κάποια ερώτηση, κάποια πορεία. Παρακαλώ. Λέτε γενικά την εκπαίδευση
Το ερώτημα είναι ότι στηρίζεστε το καραγόν που δημοσιοποιήθηκε από 7 μήνες. Το ποσοστό εκφύτευσης ήταν νομίζω γύρω στο 11 με 12%, γενικά χαμηλό. Καλά, προφανώς ο λόγος είναι ότι φοβούνται να το βγάλουν για τις επιπλοκές. Αλλά είμαστε σειρά μας στο Ποκράτη, ο κ. Λαβές μπορεί να επιβεβαιώσει ότι είμαστε πιο επιθετικοί στην εκφύτευση από ότι στην αντιβιωτική αγωγή. Ποιοι είναι οι παράγοντες που κινδύνουν πιο πολύ που θα σκεφτόμασταν να μην προχωρήσουμε στην εκφύτευση κατά την βιβλιογραφία? Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ασθενούς. Δηλαδή, αν ο ασθενής είναι ένας ασθενής μεγάλης ηλικίας, εάν η λίμωξη δεν είναι αιματογενής, οπότε δηλαδή αν υπάρχει μόνο λίμωξη της θήκης, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη συντηρητική αντιμετώπιση. Ισχύει ότι όντως υπάρχει ένας δισταγμός γενικά, κυρίως για το φόβο επιπλοκών, στην εκφύτευση των συσκευών. Άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι το πόσο χρειάζεται ο ασθενής στη συσκευή και πόσο μπορεί να μείνει με μια γέφυρα, ας πούμε ένας ασθενής βηματοδεξαρτώμενος, πόσο μπορεί να μείνει με μια γέφυρα προσωρινού βηματοδότη ή έστω και externalized βηματοδότη. Ή σε ασθενείς, ας πούμε, με απεινιδωτοί, οι οποίοι έχουν συχνά επεισόδια. Δηλαδή, το άλλο θα μπορούσε να είναι το πόσο χρειάζεται ο ίδιος ο ασθενής στη συσκευή και πόσο μπορεί να μείνει έστω και για λίγο χωρίς τη... Να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση, κύριε Τζέι, κατά χρώμα τώρα. Το άλλο αυτό που πάτε για τον απεινιδωτή. Υπάρχει μια τάση από ό,τι βλέπω εγώ, τουλάχιστον όχι στα αριθμιολογικά του δεδομένα μόνο, αλλά γενικότερα. Αν ο απεινιδωτής δεν έχει χτυπήσει και τον έχει ο ασθενής πάνω από 10 χρόνια, πώς το χειρίζεστε, δηλαδή? Θα πρέπει να επανεμφυτευθεί, θα πρέπει να γίνει αλλαγή του απεινιδωτή σε περιπτώσεις ύποπτες ή όχι? Ποια είναι η εμπειρία? Και θέλω και τον και του κύριου Δηλαβή και του κύριου Τζέι. Δεν ξέρω αν μπορώ να... κοίταξε, μπαίνοντας ο απεινιδωτής, θεωρούμε ή έχει θεωρηθεί ο ασθενής υψηλού κινδύνου να κάνει ευθύνιο θάνατο. Συνήθως, ακόμα και αν δεν υπάρχουν συμβάματα από τον απεινιδωτή, είναι πολύ δύσκολο ο ίδιος γιατρός ή ο ένας δεύτερος γιατρός που θα εκτιμήσει μετά τον ασθενή, ο οποίος ίσως χρειάζεται extraction, να πει ότι, ξέρεις, τώρα δεν έχεις αυξημένο ευνίδιο θάνατο, άρα μπορούμε να το αποφύγουμε. Η αίσθησή μου ότι είναι πολύ δύσκολο να υποθεί κάτι τέτοιο. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Τη στιγμή την οποία μπαίνει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για ευνίδιο καρδιακό θάνατο, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεπέρασε την κατάσταση αυτή, εφόσον κάναμε σωστή επιλογή, έτσι, με σωστές ενδείξεις. Δεν είναι ότι πήγαμε και βάλαμε κάποιες. Λέω ότι έχουν περάσει 10 χρόνια, 12 δεν έχει χτυπήσει ποτέ. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα κάνουμε την κατάσταση με πολύ προσοχή, με όλα τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε για προφυλάξη της λίμωξης. Αυτή είναι η πορεία που ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα βγάλουμε τη συσκευή, εκτός αν έχουμε στοιχεία λίμωξης, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε ένα άλλο τύπο εργαλείο, έναν υποδόριο ή έναν εξωαγγειακό απεινιδωτή, όπως βάλαμε στο Ιπποκράτειο μετά από αναγκαστική αφαίρεση συστήματος από εξωτερήκευση. Είχαμε δυνατότητα να βάλουμε εξωαγγειακό απεινιδωτή. Αυτό είναι μια επιλογή για να γλιτώσουμε τους κινδύνους υποτροπής των λοιμώξεων. Συμφωνείτε? Ναι, συμφωνώ και εγώ. Τώρα δεν είναι εύκολο να βγάλεις ένα σύστημα, ειδικά μετά από 10 χρόνια. Τώρα η κίνδυνη είναι μεγάλη. Τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι το ρίσκο που βάζουμε στον ασθενή είναι τεράστιο. Τώρα, αν αυτό γίνει επ' αφορμή μιας λίμωξης, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά στο Ιπποκράτειο έχετε μια πολύ έμπειρη ομάδα, την πιο έμπειρη νομίζω στην Ελλάδα στα θέματα της εκφύτευσης, οπότε και ένα κέντρο αναφοράς. Οπότε αυτό εξηγεί και το αυξημένο ποσοστό που κάνετε εκφυτεύσεις. Η εμπειρία νομίζω ότι είναι πολύ περιορισμένη στα άλλα κέντρα και είναι μικρός ο αριθμός των ασθενών. Και ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι ότι δεν έχει έννοια η χορήγηση αντιβιωτικών μετά την οποιαδήποτε εμφύτευση συσκευής. Είναι κάτι το οποίο ακόμα γίνεται, αλλά πρέπει να περάσει ότι δεν έχει καμία έννοια ασθενής μετά την εμφύτευση να παίρνει αντιβίωση για 5 μέρες, μια εβδομάδα. Ακόμα γίνεται και δεν έχει έννοια καμία και δεν έχει και καμία ένδειξη. Να προχωρήσουμε για να μην αδικήσουμε τους επόμενους ομιλητές. Βέβαια.